Τώρα, όντως, 19 ημέρες, συγγνώμη, έχουν απομείνει για τις ευρωεκλογές, τις κρισιμότερες ίσως από το 1979 και μετά. Το γιατί εξηγεί ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κύριος Πάνος Καρβούνης. Επίσης, μιλά για τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους Ευρωπαίοι πολίτες να κάνουν τη διαφορά. Ας δούμε το βίντεο. Αυτό που περιμένει ο Έλληνας πολίτης είναι η φωνή του να ακουστεί πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θεωρεί ότι πολλά μέτρα από αυτά τα οποία σήμερα έχει η χώρα μας του επιβλήθηκαν χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς αυτός να έχει λόγο για το αν τα δέχεται ή όχι. Συνεπώς θα έλεγα αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα, να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαίου και του Έλληνα πολίτη στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Για πρώτη φορά, οι Ευρωπαίοι οι οποίοι θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές θα επιλέξουν τον πρόεδρο της Κομισιόν, δηλαδή του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη εξουσία. Συνεπώς, ψηφίζοντας ένα οποιοδήποτε εθνικό κόμμα που συμμετέχει στις ευρωεκλογές, εμέσως ψηφίζουμε και για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο λόγο για να διαμορφώσει τη νέα δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της Ένωσης. Γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον πιο πολλές εξουσίες, οπότε τόσο στα θέματα εσωτερικής αγοράς, όσο και ελεύθερης διακίνησης των πολιτών, όσο και των γενικότερων δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερη εξουσία για να τα διαμορφώσει. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να διαμορφώσει όσο γίνεται καλύτερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, θα έλεγα, είναι ο ρόλος του να μην συμφωνεί για όλα τα θέματα και να βάζει μέσα μία διάσταση των πολιτών σύμφωνα με αυτό που ανιχνεύουν οι ευρωβουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο τοπικό. Συνεπώς, όταν συμβαίνει, θα έλεγα είναι καλό για τη δημοκρατία και καλό για την τελική απόφαση, διότι την τελική απόφαση την παίρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν θα πάει ο άλλος στις ευρωεκλογές για να ψηφίσει, εάν βγάλει μέσα του, από μέσα του ένα θυμό, ο οποίος είναι άδικος, θα οδηγηθεί σε λάθος επιλογές, ιδίως αν οι επιλογές αυτές είναι αντιευρωπαϊκές. Δεν μιλάω για ευρωσκεπτικιστικές, διότι αυτές τελικά ίσως είναι και κάτι θετικό. Αλλά αυτές που είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπωσδήποτε τροφοδοτούνται από τη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οτιδήποτε αρνητικό. Το μεγαλύτερο συμφέρον της Ελλάδας είναι οι αποφάσεις που την αφορούν να βγαίνουν μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις, θα έλεγα, δημοκρατικές διαδικασίες. Και όχι από έκτακτες διαδικασίες οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω κρίσης. Αυτό λοιπόν είναι το παρελθόν. Πρέπει συνεπώς τώρα, φερειπίν στα δημοσιονομικά και στα οικονομικά, οι θεσμοί και οι διαδικασίες να είναι τέτοιες που να λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα και όχι από τα κράτη-μέλη. Καλούμε όλους τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, διότι τώρα είναι η σημαντική στιγμή που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη. Δεν θα είναι χρήσιμο μετά από 1-2 χρόνια να γκρινιάζουμε, εάν δεν έχουμε πάει να ψηφίσουμε, σύμφωνα όχι μόνο με την εθνική ατζέντα, αλλά και με την ευρωπαϊκή ατζέντα του κάθε κόμματος. Και θα έλεγα το ελληνικό πολιτικό σκηνικό είναι τέτοιο, όπου επιτρέπονται πολλές επιλογές για το ποια Ευρώπη θέλουμε.